Αθήνας αλλά και τις υπόλοιπες κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα ενάντια σφαγή των λαών και την επιλογή της χώρας μας. Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε δέκτες εξελίξεων που η αλήθεια είναι ότι τις περιμέναμε. Η επιθετικότητα του Ισραήλ, η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, οι δολοφονίες πολιτικών ηγετών, οι βομβαρδισμοί, το σχέδιο χερσαίας επέμβασης στο Λίβανο και το ενδεχόμενο επίθεση στο Ιράν από το κράτος δολοφόνο και τους συμμάχους του δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να πάρουν εξέλεγκτες διαστάσεις η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση του Ιράν με πυράβλους ενάντια στο Ισραήλ ήταν αναμενόμενη. Οι νέοι στρατευμένοι που υπηρετούμε τη θητεία μας στεκόμαστε με ανησυχία απέναντι σε αυτή την κατάσταση και εκφράζουμε την αντίθεσή μας στον πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας. Η συζήτηση μέσα στα στρατόπεδα είναι έντονη. Ο αποτροπιασμός μας για τα κλιμακούμενα εγκλήματα των Ισραηλινών απέναντι στους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, είναι έκδηλος. Στεκόμαστε στον πλευρό των λαών. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας. Το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ, με τις πλάτες και τη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης, εξασφαλώσει. Δολοφονούν ολόκληρους λαούς με σκοπό να βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο της περιοχής και να ελέγξουν τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων σε αντιπαράθεση με την Κίνα και τη Ρωσία. Έχουν χρεοκοπήσει όλα τα προσχήματα των υπεριαλιστών περί αυτοάμυνας του Ισραήλ. Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και εμπλέκει τη χώρα μας και τις ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο με οδυνηρές συνέπειες. Ως πιστός σύμμαχος του Ισραήλ συμμετέχει ενεργά στους αμερικανικούς σχεδιασμούς. Κανένας δεν έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση να συμμετέχει στον υπεριαλιστικό πόλεμο, υποστηρίζοντας τους φαγείς των λαών και τους κατακτητές των Παλαιστινιακών εδαφών. Οι φαντάροι είμαστε παιδιά καλμένα μέσα από τα σπλάχνα του λαού. Ξέρουμε καλά ότι οι λαοί έχουν τη δύναμη να βάλουν εμπόδιο στους πολεμοκάμπυλους σχεδιασμούς, να μην γίνουν χρέας στα κανόνια τους, να επιβάλλουν το δίκαιο τους ζώντας ειρηνικά μεταξύ τους. Εδώ και τώρα να επιστρέψουν η ελληνική φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα και το ελληνικό πλοίο από το Λίβανο. Καμία στήριξη της κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Να απεμπλακεί η χώρα από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Να γυρίσουν πίσω όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί. Κανένας εκτός σύνορων. Να κλείσουν οι αμερικανοανατολικές βάσεις και οι υποδομές. Οι φαντάροι εκφράζουν την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Παλαιστίνης και του Λιβάνου και σε όλους τους λαούς που τους ματώνουν για τα κέρδη. Η ψυχή και η καρδιά μας είναι μαζί τους.